Να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας. Θα συζητήσουμε ένα θέμα τώρα που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αφορά την επόμενη μέρα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ο συνάδελφος Γιάννης Νεβεσιώτης είχε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με την κοσμήτορα της Οικονομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Θα μας δώσει λεπτομέρειες από αυτή τη συζήτηση, αλλά και πώς βλέπουν οι πανεπιστημιακοί το μέλλον του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η αλήθεια είναι ως περιοχή επενδύσαμε πάρα πολλά. Και θέλαμε περαιτέρω ενίσχυση του Πανεπιστημίου, μιας και προχωράμε στην απολιγνητοποίηση και στην επόμενη μέρα. Αίθουσα σύνταξης. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, η κυρία Καταραχιά, η κοσμήτορας της Οικονομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, μας δέχτηκε χθες στο γραφείο της σε μια αποκλειστική συνέντευξη, κατά την οποία είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε μείζονος σημασίας ζητήματα που αφορούν τόσο στη λειτουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και στο μέλλον του, που όπως εύστοχα προανέφερες, αποτελεί και έναν παράγοντα που σχετίζεται με το μέλλον της περιοχής, αλλά συζητήσαμε επίσης και το ζήτημα της εμπλοκής του Πανεπιστημίου στο σχέδιο δίκαιης μετάβασης, αλλά και στο μέλλον του ίδιου του Πανεπιστημίου, που είναι ο μοναδικός, θα λέγαμε, αυτή τη στιγμή αναπτυξιακός παράγοντας στην περιοχή, μη έχοντας δει την τελική μορφή του σχεδίου από την πολιτεία. Με την κυρία λοιπόν Καταρχιά συζητήσαμε για την διάρθρωση του Πανεπιστημίου, για τις σχολές, για κάποιες μικρές ή μεγαλύτερες αποκλίσεις από τον αρχικό σχεδιασμό και έναν προβληματισμό που υπάρχει για τον αριθμό εισαγωγής φοιτητών, για την λειτουργία της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Όλα αυτά θα δούμε, όπως ακολουθεί και η συνέντευξη, ότι βρίσκουν αντίθετη την πανεπιστημιακή κοινότητα. Ωστόσο, ευτυχώς, επιτέλους μπορούμε να βγάλουμε και μια θετική είδηση από το Πανεπιστήμιο, δεδομένου ότι το κλίμα, όπως μας είπε η κοσμήτορα της Οικονομικής Σχολής, είναι καλό. Δηλαδή, παρά τις συνθήκες, παρά τις δυσκολίες, παρά τα όρια, φαίνεται ότι μέσα στη σχολή, μέσα μάλλον στο Πανεπιστήμιο, υπάρχουν σχολές οι οποίες είναι ανταγωνιστικές, οι οποίες θα είχαν πάει πολύ καλύτερα αν δεν υπήρχαν και αυτές οι τρικλοποδιές από την πολιτεία, οι οποίες βρίσκονται υπό αίρεση και υπό συζήτηση. Υπάρχει μια εξασφάλιση μια οικονομική στήριξη για το Πανεπιστήμιο και υπάρχει και ιδιωσιμότητα. Δηλαδή, θα δούμε και στην συνέντευξη που ακολουθεί ότι στο τελευταίο ερώτημα, αν θα μπορούσε να μιλήσει με τους Δυτικού Μακεδόνες και να τους διαβεβαιώσει τα επόμενα χρόνια το Πανεπιστήμιο θα λειτουργεί. Η απάντηση της κοσμήτορας ήταν απόλυτη, ότι φυσικά θα υπάρχει το Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, πολύ περισσότερο τώρα που θα εγκαινιαστεί και θα λειτουργήσει μάλλον από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά και το νέο κτίριο, μάλλον οι νέες κτηριακές εγκαταστάσεις στην ΖΕΠ στην Κοζάνη. Ενδεχομένως να δούμε στο μέλλον κάποιον ανασχεδιασμό σε κάποιες σχολές, οι οποίες ίσως να μην είναι και τόσο ελκυστικές προς το παρόν. Ωστόσο, η εργαστή συνεργασία, όπως μας είπε η κυρία Καταρχιά, των Βρετανικών Αρχών, τόσο με τον κύριο Μουσουρούλη, όσο και με τους στρατηγικούς εταίρους που εμπλέκονται στο ζήτημα της δίκαιης μετάβασης, φαίνεται ότι δίνουν έναν άλλο αέρα στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας. Και παρά το γεγονός ότι υπήρχαν δεσμεύσεις από την πολιτεία, οι οποίες δεν υλοποιήθηκαν για τη στήριξη των περιφερειακών πανεπιστημίων, όπως για παράδειγμα η έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού, η περαιτέρω χρηματοδότηση, είτε ένας φραγμός που λέγανε ότι θα μπει στα κεντρικά πανεπιστήμια για να ευνοηθούν με περισσότερους φοιτητές στα περιφερειακά. Αυτά δεν τα είδαμε την προηγούμενη χρονιά στον απόλυτο βαθμό. Παρ' όλα αυτά υπάρχει αισιοδοξία, υπάρχει εύρευνη λειτουργία και μάλλον όλα θα πάνε καλά. Έχει ενδιαφέρον να δούμε την αποκλειστική συνέντευξη που μας παραχώρησε. Είναι, όπως λέμε δημοσιογραφικά, μια χορταστική συνέντευξη, έτσι, μεγάλη σε διάρκεια. Ωστόσο, κάθε λεπτό της έχει απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα. Και μπορούμε, αν συμφωνείς, Κατερίνα, να περάσουμε να δούμε τη συνέντευξη. Ναι, δύο επισημάνσεις θα ήθελα να κάνω. Η πρώτη, ότι θα λειτουργήσουν οι νέες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη ΖΕΠ. Και η δεύτερη επισήμανση, ότι θα έρθουν πάρα πολλά χρήματα στην περιοχή για εκπαιδευτικά προγράμματα. Τουλάχιστον αυτό αναφέρει το σχέδιο δίκαιης μετάβασης. Και Γιάννη, πάμε τώρα να δούμε με ενδιαφέρον, γιατί είδα κάποια αποσπάσματα την ώρα που δούλευε σε την συνέντευξη.
Πάμε να ακούσουμε τι σου είπε η Κοσμή τώρα. Να είσαι καλά. Μας κάνετε. Είμαστε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στο γραφείο της Κοσμήτωρος, των Οικονομικών Επιστημών, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών. Κύριε Καταρχιά, χαίρετε. Καλημέρα, κύριε Ευχαριστώ πολύ που μας δεχτήκατε. Είναι η περίοδος πολύ σημαντική για ολόκληρη την περιοχή και το Πανεπιστήμιο διαδραματίζει έναν πολύ ουσιαστικό ρόλο για την εξέλιξη, για το μέλλον, όχι μόνο του ενεργειακού λεκανοπεδίου, αλλά και της περιφέρειας ολόκληρης, στην οποία και εδράζεται το Πανεπιστήμιο. Θα θέλαμε εισαγωγικά να μας πείτε δύο λόγια για τη δική σας σχολή, αλλά και γενικότερα για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, τι πρέπει να περιμένει ο κόσμος, δεδομένου ότι μονίμως φέρνουμε αρνητικές ειδήσεις από τις εξελίξεις, τις ευρύτερες, και το Πανεπιστήμιο αποτελεί κάτι το οποίο στο οποίο στηρίζεται η τοπική κοινωνία και με έναν άλλο τρόπο πλέον του ακαδημαϊκού. Ευχαριστώ πολύ πρώτα απ' όλα που μας περιποιείτε μια τιμή να έρθετε να επικοινωνήσετε τα του Πανεπιστημίου μας στους κοινωνικούς εταίρους της περιοχής και όχι μόνο. Και ειδικά που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου που είμαι έτυχε να ηγούμε τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών, διότι με επέλεξαν οι συνάδελφοί μου να γίνω κοσμήτωρας αυτής της σχολής. Η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερη περίοδο, γιατί πέρα από την κρίση που παγκόσμια αντιμετωπίζουμε, την πανδημική, την οικονομική, η Δυτική Μακεδονία, η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας έχει να αντιμετωπίσει μια πολύ σημαντική αλλαγή, μια αλλαγή που θα την πάει στην μετά λιγνίτη εποχή. Και εδώ το Πανεπιστήμιο έρχεται να παίξει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Θα μπορούσα να πω ότι θα αποτελέσει το στυλοβάτι ώστε να μπορέσει να μεταβεί δίκαια και γρήγορα η περιοχή σε ένα άλλο παραγωγικό, θα έλεγα, μοντέλο, αλλά βιώσιμο μοντέλο. Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών, στην οποία ανήκουμε, αποτελείται από 7 τμήματα. Το Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, της Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, που έχει να κάνει με την ψηφιακή μετάβαση, θα λέγαμε, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, που έχει να κάνει με όλα τα σχετικά, με τους πόρους που πρέπει να κοστολογήσουμε, να διαχειριστούμε, όλα αυτά τα σχετικά προγράμματα, της Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης, που σαφώς έχει να κάνει με την ανάπτυξη και την διασυνοριακή συνεργασία, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, που επίσης επεξεργάζεται θέματα της τρέχουσας οικονομίας και προβλέπει μοντέλα μελλοντικά, οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, που είναι στα Γρεβενά, αξέχασα να πω ότι η Σχολή Οικονομικών Επιστημών εδράζεται στην Καστοριά, και το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθώς και Στατιστικής και Ασφαλιστικής, εδράζονται στα Γρεβενά. Άρα έχουμε, όπως θα καταλάβατε, 7 σημαντικά τμήματα, τα οποία μπορούν να προσφέρουν στην τοπική οικονομία και στην περιφερειακή ανάπτυξη όπως θα επιθυμούσαμε. Κάποια από τα τμήματα αυτά φαίνεται ότι έχουν μια ιδιαίτερη δυναμική και ως προς την επιλογή των φοιτητών, αλλά και ως προς την αλληλεπίδραση με την οικονομία. Υπάρχουν όμως και κάποια τα οποία δεν είναι ιδιαιτέρως ελκυστικά. Υπάρχει στο μυαλό σας κάποιος ανασχεδιασμός? Υπάρχουν κάποιες αλλαγές που προβλέπονται για το άμεσο μέλλον, γιατί είναι και ο ανταγωνισμός από την πλευρά του Υπουργείου που μπαίνει σαν μια μεταβλητή στην τελική εξίσωση της τύχης του Πανεπιστημίου και των περιφερειακών πανεπιστημίων να βγαίνει. Ναι, να σας πω. Δεν θεωρώ, τεχνιέντος δεν ήταν ελκυστικά τα τμήματα, νομίζω. Mm-hmm. Τα τμήματα είναι πάρα πολύ ουσιαστικά. Θα μπορούσα να πω ότι αυτή η πολιτική που εφαρμόστηκε σε σχέση με, με το βαθμό εισαγωγής, με το επίπεδο, με τη βάση, με την ΕΒΕ που λέμε, ήταν λίγο αποτυχημένο. Γιατί η ελάχιστη βάση εισαγωγής εφαρμόστηκε απρογραμμάτιστα, νομίζω. Και παρόλο που τόνισαν ότι θα ευνοηθούν τα περιφερειακά πανεπιστήμια, από ό,τι είδαμε ευνοήθηκαν τα κεντρικά πανεπιστήμια, τα οποία ενώ ζήτησαν γύρω στις 45.000 θέσεις φοιτητών, νομίζω πήραν
75 θέσεις. Οπότε ήταν λογικό να, όταν υπάρχουν υπερβολικές θέσεις, να μείνουν αυγενές και αδιάτητες κάποιες θέσεις στα πανεπιστήμια τα περιφερειακά. Ο κύριος Ρήγος είχε υποσχεθεί ότι θα υποστηριχθούν τα περιφερειακά πανεπιστήμια και όταν είχε έρθει εδώ και νομίζω ήσασταν κοινωνός αυτόν που είχε πει. Στην αρχή μας είπανε να προτείνουμε. Θεωρήσαμε ότι είναι σκόπιμο να περιμένουμε να κάνει την πρόταση το πανεπιστήμιο, τι σκοπεύει να κάνει. Και επίσης θεωρούμε ότι πρέπει να αλλάξει το σύστημα της ΕΒΕ, εμείς σαν πανεπιστήμιο. Να φανταστείτε ότι προχθές είχαμε μία κοινή σύσκεψη όλων των κοσμητόρων, των σχολών κοινωνικών οικονομικών επιστημών, διαδικτυακή. Όπου εκεί εντοπίσαμε ότι σίγουρα θα πρέπει να πάμε σε ακόμη ένα επίπεδο να ενταχθούν οι σχολές μας. Είναι τώρα στο τέταρτο να ενταχθούν και στο δεύτερο επίπεδο. Και επίσης να προσέξουμε το θέμα των εισερχομένων στα κεντρικά πανεπιστήμια σε σχέση με τα περιφερειακά. Από την άλλη βέβαια έχουμε και ένα σημαντικό ανταγωνιστή, γιατί ας μην γελιόμαστε, σε μια κατάσταση σήμερα που τα πανεπιστήμια είναι υποσυτιζόμενα και υπολειτουργούν είτε από φοιτητές είτε από πόρους, ανθρώπινους και οικονομικούς, έρχεται ένας αθέμητος ανταγωνισμός από δεν μπορώ να ξέρω πόσο νομιμοποιημένα ιδιωτικά κολέγια, ούτε καν ιδιωτικά πανεπιστήμια, ιδιωτικά κολέγια, που ευθέως εγώ θαρώ ότι πρώτα απ' όλα θα χτυπήσουν τις σχολές οικονομικών επιστημών. Εδώ είναι στο χέρι όλων μας να αποφασίσουμε τι είδους παιδεία θέλουμε. Αν θέλουμε παιδεία για όλους ή αν στοχεύουμε στην αριστεία. Αλλά αριστεία με ιδιωτικά κολέγια δημιουργεί ερωτηματικά τουλάχιστον για μένα. Παιδεία δημόσια χωρίς επενδύσεις και χωρίς πόρους επίσης δημιουργεί ερωτηματικά. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση αντιμετώπισε με δύο μέτρα και δύο σταθμά τα περιφερειακά πανεπιστήμια και είδαμε στο προηγούμενο διάστημα ότι δεν υπήρξαν, επειδή αναφερθήκατε και στους ανθρώπινους πόρους, δεν υπήρξε και ιδιαίτερη στήριξη του πανεπιστημίου με καθηγητές. Κάτι το οποίο λογικά θα δημιουργεί κάποια προβλήματα στη λειτουργία των τμήματων. Βεβαίως και δημιουργεί, αρκεί να σας πω ότι για να μιλήσω για τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών, μου έκανε εντύπωση όταν συζητούσαμε με τους συναδέλφους κοσμήτορες με πόσο προσωπικό είναι στελεχωμένοι. Ειδικά στα μεγάλα πανεπιστήμια μιλούσαν ακόμη για 60-70 καθηγητές, όταν εμείς έχουμε 10. Πώς θα γίνει, αν δεν ενισχυθεί η περιφέρεια, και δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτό το κοινότυπο, βάζετε αστυνομικούς στα πανεπιστήμια και δεν δίνετε καθηγητές. Θα πω ότι εκείνη ήταν μια πολιτική επιλογή την οποία δεν θέλω να σχολιάσω. Χρειαζόμαστε όμως καθηγητές. Έχουμε τόσο, μιλάνε για brain drain, για εξαγωγή και κεφαλαίου. Μα αν δεν δώσουμε κίνητρα στους νέους επιστήμονές μας, πώς θα πάμε μπροστά? Όσον αφορά στην περιοχή μας, επειδή είναι το αντικείμενό σας τέτοιο και βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή διανύει μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, όπου οι πλουτοπαραγωγικές πηγές πλέον πάβουν να αξιοποιούνται, κλείνουν οι βιομηχανίες που έχουμε. Έχετε μια γενική εικόνα σίγουρα του τι συμβαίνει στη Δυτική Μακεδονία. Πόσο αισιόδοξοι είστε και πώς θα μπορούσε περαιτέρω η λειτουργία του Πανεπιστημίου να δώσει μια περαιτέρω όθηση και στην οικονομία? Ευχαριστώ για την ερώτηση. Προσπαθούμε να το επικοινωνήσουμε. Ίσως ακόμη είναι νωρίς για να το αποδεχθεί η κοινωνία και η κοινότητα της περιφέρειας. Αλλά το Πανεπιστήμιο μπορεί να παίξει ένα σοβαρότατο ρόλο με όλες τις σχολές που έχει. Είπαμε για τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών, η οποία έχει φοβερά μεταπτυχιακά προγράμματα και έχει και ένα Ινστιτούτο Οικονομικής Ανάλυσης και Επιχειρηματικότητας, όπου μέσα σε αυτό το εργαστήριο, μέσα από αυτό το Ινστιτούτο μπορούν να γίνουν πάρα πολλές ενέργειες, όχι μόνο σχεδιασμού, όχι μόνο εφαρμοσμένης έρευνας πεδίου, αλλά και εκπαίδευσης επιχειρηματιών, ανέργων, ομάδων, για να αντιμετωπίσουμε τη δομική ανεργία. Mm-hmm. Πέρα από αυτό όμως, το πανεπιστήμιο μας, σαν όλων πλέον,
και όχι σαν μονάδες ξεχωριστές, όπως ήθελε η εκάστοτε πολιτική. ΤΕΙΕΚ, πανεπιστήμια, χωρισμένα, διασπαρμένα. Γιατί, αγαπητέ κύριε Νεβεσιώτη, όπως λέει και ο Αριστοτέλης, το όλον είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών. Και εμείς σήμερα, μέσα σε 2 χρόνια, μέσα σε πανδημία, μέσα σε οικονομική κρίση, καταφέραμε να έχουμε μια δυναμική ισορροπία και να μπορέσουμε να παίξουμε ένα κεντρικό ρόλο σε αυτή τη μετάλλη γνήτη εποχή. Θα δανειστώ κάποια από αυτά που έχει αποτυπώσει ο Πρίτανής μας. Το σχέδιο και το επιχειρησιακό πρόγραμμα δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, ΣΔΑΜ και ΕΒΔΑΜ, για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, προτάσουν το Πανεπιστήμιό μας ως στρατηγικό εταίρο για τον εξυγχρονισμό και την αναδιάρθρωση του παραγωγικού συστήματος της Δυτικής Μακεδονίας, και γι' αυτό το λόγο μια εμβληματική δράση ήταν η ανάπτυξη εξειδικευμένης ζώνης καινοτομίας στη Δυτική Μακεδονία για την καθαρή ενέργεια και περιβαλλοντικές τεχνολογίες. Ήδη ξεκίνησε, ήδη έχει προκηρυχτεί. Θέλω να σας πω ότι ειλικρινά προσπαθούμε και σχεδιάζουμε, συμμετείχαμε με προτάσεις για το Master Plan, ο Πρίτανής μας και κατ' επέκταση το Πανεπιστήμιο, έχει μια αγαστή συνεργασία με τον κύριο Μουσουρούλη, τον Κωστή Μουσουρούλη, ο οποίος είναι συντονιστής, νομίζω, και πρόεδρος του ΣΔΑΜ, mm-hmm. και σαφώς έχουμε μια αγαστή συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, έτσι ώστε η γρήγορη αυτή μετάβαση που είδαμε μπροστά μας, χωρίς μεγάλο περιθώριο, γιατί ήταν λίγο ξαφνικό αυτό που έγινε και μας βρήκε λίγο προετοίμαστους, να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε και εμείς γρήγορα και να έχουμε μια πραγματική δίκαιη και όχι μόνο στα λόγια δίκαιη μετάβαση. Περιττό να σας πω ότι δουλεύουμε 2 χρόνια χωρίς καν να κάνουμε διακοπές εδώ πέρα. Από το πρωί ως το βράδυ για το κοινωνικό σύνολο. Ανιδιοτελώς, όχι για ίδιο όφελος, με επιστημοσύνη, με όραμα. Είναι πολύ λίγα αυτά που μπορώ να πω σε 2 λεπτά, σε 2 σελίδες, σε 2 μέρες. Ξεκινήσαμε με ένα στρατηγικό σχεδιασμό πρώτα απ' όλα. Βαδίζουμε βάση σχεδίου σαν πανεπιστήμιο, που αφορά την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Έχουμε εσωτερικό κανονισμό για πρώτη φορά. Ούτε στο ένα ίδρυμα υπήρχε, ούτε στο άλλο, 300 σελίδες. Άρα όλα γίνονται βάση διαδικασιών. Έχουμε ISO. Έχουμε δώσει βάση και έμφαση στην έρευνα. Φοβερά ερευνητικά προγράμματα, διεθνοποιημένη δραστηριότητα. Έχουμε πολλές συνεργασίες. Υποστηρίζουμε φοιτητές με ειδικές ανάγκες μέσω της ΜΗΦΕΟ. Okay. Έχουμε το διαβίου μάθησης. Προσφέρουμε φροντιστηριακά μαθήματα. Έχουμε και ένα πολύ καλό επίπεδο εστιών, φοιτητικών εστιών. Προχθές συγγενιάσαμε στα Γρεβενά. Ξοδεύουμε πάρα πολλά χρήματα για τη βελτίωση υποδομών. Σαφώς η ΖΕΠ θα δώσει άλλη πνοή στην περιοχή. Γίνονται άπειρες προσπάθειες να γίνει ένα φιλικό πανεπιστήμιο και προς τους καθηγητές και προς τους φοιτητές. Κλείνοντας, θα θέλαμε πολύ απλά και σύντομα να θέσουμε ένα ερώτημα που θα ήθελαν, θεωρώ, όλοι οι Δυτικομακεδόνες να σας θέσουν. Μπορούμε να στηριχτούμε στο πανεπιστήμιο σαν παράγοντα ανάπτυξης στο μέλλον? Θα έχουμε το πανεπιστήμιο μας την επόμενη δεκαετία? Η δέσμευσή μας είναι ναι. Mm-hmm. Η δέσμευση της παρούσας διοίκησης είναι ναι. Mm-hmm. Αν συνεχίσουμε έτσι όπως πηγαίνουμε, με τα λόγου γνώσεως και καθόλου υποκειμενικά, τελείως αντικειμενικά, αν συνεχίσουμε έτσι όπως πηγαίνουμε, νομίζω τα αποτελέσματα θα φανούν στην επόμενη τετραετία. Ήδη θα έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Θα είναι ορατά και τιμώ το λόγο μου πάντα. Να είστε σίγουροι και η κοινωνία να είναι πεπισμένη γι' αυτό. Δουλεύουμε μόνο επάνω σε αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μας κάνατε. Εκεί μας ήταν η τιμή.